γραμμές αμφιβείου καταδρομών, αντισταγματάρχης πεζικού Τσιρκινίδης Μιχαήλ. Και σας καλωσορίζω απόψε στον εορτασμό της επετείου των 75 ετών από την είδηση στη Μέση Ανατολή του Ιερού Λόχου. Αποτελεί μέρος των εκδηλώσεων που έχουν λάβει χώρα σε όλες τις μοίρες αμφιβείου καταδρομών, στη Ρόδο, στην Κο, στη Σάμο, στη Μυτιλίνη και σήμερα εδώ, στο πλαίσιο μιας σειράς δράσεων που οργάνωσε η 13 Διοίκηση Ειδικών Επιχειρήσεων με την αμέριστη υποστήριξη των τοπικών σχηματισμών. Ιδιαίτερα για μας, τους καταδρομείς, που φέρνουμε τον τιμημένο πράσινο περέ, ο Ιερός Λόχος αποτελεί το σήμα κατατεθέν την αφετηρία της ιστορίας των θρηλυκών κομμάτων. Η παρουσία απόψε του ιερολογήτη στρατηγού Κόρκα Κωνσταντίνου, αλλά και του ιερολογήτη κυρίου Καρασούλη Γεώργιου, μας τιμά ιδιαίτερα. Η Μυροβόλος Χίος, το αιματοβαμμένο νησί μας, τίμησε με τα άξια τέκνα τον Ιερό Λόχο, τα οποία προσέτρεξαν στο κάλεσμα της πατρίδος. Δεκάδες χιώτες υπηρέτησαν ως ιερολογήτες, ένας εκ των οποίων και ο στρατηγός Βοριάς Γεώργιος, το όνομα του οποίου έφερε το στρατόπεδο της ΓΑΜΑ ΜΑΚ στις Καριές όταν εγκαταστάθηκε στη Χίο το 1975. Οι ιερολογήτες αποτελούν τον λόγο για τον οποίο αισθανόμαστε περήφανοι που υπηρετούμε σε ένα επίλεκτο σώμα, καθώς με τις ιδιαίτερες τους πράξεις τα παιδεία των μαχών μετουσίωσαν το ακατόρθωτο σε κατορθωτό, το αδύνατο σε δυνατό. Μας κληροδότησαν την παράδοση του Έλληνα Λοκατζή. Σήμερα εμείς, οι αμφίβοι καταδρομής του Ανατολικού Αιγαίου, φέρουμε στο στήθος μας το έμβλημα του Ιερού Λόχου. Ευρέθηκα στη Μέση Ανατολή, διότι η Ελλάδα, μετά το έπος της Αλβανίας, τη δόξα των οχυρών και το θρύλο της Κρήτης, συνέχισε τον πόλεμο στο εξωτερικό με τις εκεί αναδιαργανωμένες δυνάμεις και στο εσωτερικό με την εθνική αντίσταση. Στη Μέση Ανατολή δημιουργήθησαν στρατιωτικές μονάδες του στρατού, δύο ταξιαρχίες και συνεχεία έγινε και ο Ιερός Λόχος το 42, όπως ακούσατε. Έτυχε εγώ να είμαι εκεί πριν γίνει ο Ιερός Λόχος και γνωρίζω λεπτομέρειες πώς ξεκίνησε και πώς τελείωσε που έφτασε. Βεβαίως οι δύο προηγούμενοι ονομαστοί λόχοι που ακούσατε, ο πρώτος του Επαμεινόντα της Χερονίας, διελύθη, κατετροπώθη από τον Φίλιππο και τον Αλέξανδρο στις 2 Αυγούστου του 338 π.Χ. Γι' αυτό εκεί τώρα στη Χερόνια, αν πάτε, υπάρχει ένα μνημείο, το Λιοντάρι, ο Λέων της Χερονίας. Προσωπικά συναισθήματα και χαρά που βρίσκομαι εδώ μετά από 5 χρόνια από την τελευταία φορά που υπηρέτησα στο νησί. Χαίρομαι πολύ που βρίσκω γνωστούς ανθρώπους που αγάπησαν και αγαπούν και στηρίζουν τόσο το στρατό αλλά και ειδικότερα τη μοίρα καταδρομών που βρίσκεται εδώ. Βλέποντας τον στρατηγό Κόρκα, εμείς μόνον ευθύνη γεμίζουμε για αυτό που μας άφησε το ένδοξο παρελθόν του Ιερού Λόχου. Η Διοίκηση Ειδικών Επιχειρήσεων, με την ευκαιρία των 75 ετών από την ίδρυση του Ιερού Λόχου, έχει προγραμματίσει κάποιες εκδηλώσεις. Η τελευταία από τις μονάδες που εδρεύουν στα νησιά είναι η σημερινή. Οι εκδηλώσεις αυτές γίνανε την εβδομάδα που ξεκίνησε από τις 13 του μηνός μέχρι και σήμερα 19. Μέρος της ήταν μια επιμνημόσυνη δέση στα μνημεία που έχουμε, ένα αθλητικό γεγονός με άνοιγμα στην τοπική κοινωνία και μια ενημερωτική διάλεξη που έγινε από κατάλληλους ομιλητές. Στο συγκεκριμένο νησί όμως είχε προγραμματιστεί να γίνει με το στρατηγό Κόρκα μόνο και μόνο επειδή έχουμε μια ακόμη τιμή να έχει διατελέσει και διοικητής της ΓΑΜΑ ΜΗΡΑΣ για 2 φορές. Κάτι που κανονίσαμε πάρα πολύ καιρό πριν και για το οποίο δεν έπαψε ποτέ να ρωτάει πότε θα πάμε στη Χίο και πότε θα πάμε στη Χίο, στο νησί της Χίου.
Η μοίρα βρίσκεται εδώ, έχει έρθει και με τα στα χρόνια τα δικά σας αρκετές φορές, αλλά έχει την έδρα της πια για περισσότερο από 40 χρόνια. Και ο Ιερολόγος είχε κάνει βάση τυχείο το 44, από το Μάιο του 44, η έδρα, η βάση του Ιερολόγου ήταν η Χίο. Και από εδώ ξεκινάγανε επιχειρήσεις για τη Μήλο, για την Άξο, για τη Λίμνο, για την Πάρο. Από τη Χίο ξεκινάγανε. Και από τη Χίο γινόταν η επικοινωνία με Αλεξάνδρεια και αυτά. Επομένως, η Χίος έχει παίξει ένα ρόλο πολλαπλό στην ιστορία του Ιερού Λόγου. Και εγώ πράγματι, ενώ η Γάμα Μοίρα βρισκόταν στο Μεγάλο Πέμπο, εγώ ζήτησα να έρθει την πρώτη φορά εδώ και τη δεύτερη φορά εδώ, διότι υπήρχε ανάγκη και τη μία φορά και την άλλη. Θέλω στην πολεμική σας εμπειρία και με σεβασμό επιτρέψτε να σας επιδώσω το θηρό της ταξιαρχίας, ο οποίος είναι ο αρχαίος πολεμιστής, έχοντας τηρήσει και ιερά τα πάτρια, θυμίσω. Στρατηγέ, δεν θα μιλήσω, δεν θα διδάξω. Σήμερα εμαθήτευσα. Προσυπογράφω μέχρι την τελευταία υπογεγραμμένη όλα όσα είπατε και ως Μητροπολίτης της Ακριτικής Μητροπόλεως, Χίου Ψαρών Ινουσών, Βάτου και Παναγιάς, των δικών μας νησιών, των νερών του Αιγαίου, ακόμα και των φυκιών που είναι στο βάθος, στο βυθό του Αιγαίου, σας απονέμω το παράσημο της Ιεράς Μητροπόλεως Χίου με τον στρατιωτικό πρωτομάρτυρα Άγιο Ισίδωρο και σας ευχαριστώ γιατί χάρη σε εσάς σηκώνεται σήμερα ψηλά η ελληνική σημαία με τον Σταυρό του Χριστού ψηλά, όπως το οραματίστηκε ο Αλέξανδρος Υψηλάντης, λέγοντας ο ιδρυτής των ιερολοχητών, να κρυμνήσομαι από τα νέφη την ημισέλινο και να υψώσομεν το σημείον διού πάντοτε νικόμεν των τίμιων σταυρών. Άξιο στρατηγέ μου! Στις 5 Απριλίου του 44 προήθη στο βαθμό του Λοχία Εξανδραγαθίας. Το Μάρτιο και τον Απρίλιο του 44 έλαβε μέρος σε επιχειρήσεις στους φούρνους Ικαρίας και στη Μυτιλίνη. Στις 17 Οκτωβρίου του 44 προήρχθη στο βαθμό του Επιλοχία Εξανδραγαθίας. Στις 23 Μαρτίου του 45 εχμαλωτίζεται στη Χάλκη και παραμένει εχμάλωτος για 45 ημέρες μέχρι το πέρας του πολέμου στις 8 Μαΐου του 45. Απολύθηκε στις 31 Αυγούστου του 1945 και του έχει απονεμηθεί ο πολεμικός σταυρός Γάμα Τάξεως. Την απονομή των αναμνηστικών. Την απονομή θα κάνει ο διοικητής της 13ης ΔΕΕ, ταξιάρχος κ. Τζικώστας Γεώργιος. Την τρίτη θέση κατέλαβε ο Φίλιππος Γιαννακάκης. Την δεύτερη θέση κατέλαβε ο Αμφιπολοχαγός Πεζικού Αθανασιάδης Γεώργιος. Την πρώτη θέση κατέλαβε ο Κυριάκος Σημειριώτης. Με ατσάλινα χέρια, μεγάλο γεμάτη ψυχή, στα χέρια μας είναι η δόξα της πατρίδος μας και η τιμή.